Εκδήλωση αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη Γιάννη Δόδουλα με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του διοργανώνει αύριο η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη, ο Άπλου Κοζάνης και το ΔΥΠΕΘΕ στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού για το διάστημα Γενάρης-Απρίλης του 2018. Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου για την προαναγγελία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στην αίθουσα τέχνης αύριο στις 7 το απόγευμα και περιλαμβάνει παρουσίαση έκδοσης της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «Η μουσική του Γιάννη Δόδουλα 1917-2017». Αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη Γιάννη Δόδουλα. Ο Δήμος Κοζάνης, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, τα νομικά πρόσωπα του πολιτισμού σε μια συντονισμένη προσπάθεια προωθούν μια εκδήλωση για τον Γιάννη Δόδουλα, νομίζω ένα άξιο τέκνο της πόλης, ο οποίος παρότι σε πολύ λίγα χρόνια έκανε πολύ σημαντικά και σπουδαία πράγματα σε μια περιοχή ιδιαίτερα δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις και αντιφάσεις. Νομίζω είναι υποχρέωση του Δήμου Κοζάνης να προωθήσει, να προβάλλει τέτοιου είδους προσωπικότητες που αποτελούν μέρος της κληρονομιάς της πόλης και της περιοχής. Σκοπός της έκδοσης να συμβάλλει έμπρακτα στην προβολή του άγνωστου συνδετικού έργου του Γιάννη Δόδουλα, περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές μελέτες για τη ζωή και το έργο του, γραμμένες από ανθρώπους που γνώρισαν τον ίδιο ή μελέτησαν τα έργα του. Αύριο έχουμε ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Δόδουλα. Ο Γιάννης Δόδουλας βέβαια δεν παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό της Κοζάνης. Πολλοί στο παρελθόν έχουν κάνει το ίδιο και ευτυχώς το έκαναν, γιατί θα μπορούσε να έχει χαθεί το έργο του. Ξεκινώντας από τον Μάκη Βαξεβάνο, τον Λευθέριο και τον Μπάρη Καραχάλιο, τον Γιάννη Παφίλη, τον Δημήτρη Δημόπουλο και προφανώς τους φίλους του, τον φίλο του τον Τάσο Χρυσοχώ, ο οποίος άφησε ουσιαστικά ένα μικρό βιογραφικό, αλλά και τον Στράτο Ηλιαδέλη, ο οποίος με τα ελληνικά, με τις εκδόσεις του, επί της ουσίας διέσωσε το έργο του συνθέτη. Παράλληλα θα υπάρχει και εκτέλεση μουσικών έργων του Γιάννη Δόδουλα, η οποία θα συνοδεύεται από ηχογράφηση των έργων του συνθέτη. Στην εκδήλωση συμμετέχουν το Δημοτικό Οδείο Κοζάνης, το Οδείο Δημήτρη Δημόπουλου, το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας και Σιάτιστας, η Μεικτή Χοροδία Δωματίου Κοζάνης, η Μεικτή Χοροδία Κοζάνης Ελίμια, ενώ θα υπάρχει μουσικό και αναγνωστικό δρόμενο από το Θεμιστοκλή Ζικόπουλο στο πιάνο, το Δημήτρη Συνδουκά στην αφήγηση και τη Βάια Λαμπροπούλου επίσης στην αφήγηση. Νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε τα πορτρέτα, να συγχαρώ τον Αντιδήμαρχο για την ιδέα που είχε να αναδείξουμε τις φυσιογνωμίες της πόλης, οι οποίοι πραγματικά προσφέρανε στην περιοχή μας από όλα τα μετερίζια τα οποία δραστηριοποιήθηκαν. Νομίζω ότι ο Γιάννης Δόδουρας, παρά το μικρό της ηλικίας του που μας άφησε και νωρίς, είχε να επιδείξει την αγάπη του για τη μουσική και την καλλιτεχνική του ανησυχία. Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο Κωνσταντίνος Δόδουρας οδοντίατρος και η Χριστίνα Χατζημανόλη μουσικολόγος. Θέλω να ευχαριστήσω σήμερα το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Τυχαίνει να τους γνωρίζω, αναφέρομαι σε αυτούς σήμερα, αλλά υπάρχει από πίσω του ένας ολόκληρος μηχανισμός ανθρώπων οι οποίοι παλεύουν για αυτήν την εκδήλωση, την τόσο σημαντική για την πόλη μας, που θα δοθεί αύριο το απόγευμα. Ευχαριστώ όχι σαν μέλος της οικογένειας, αλλά σαν ένας πολίτης και εγώ της Κοζάνης.